Φίλες και φίλοι, υπάρχει ένα ερώτημα. Μπορούν οι νέοι και οι νέες στις επερχόμενες εκλογές, στις ευρωεκλογές, στις δημοτικές και περιφερειακές, να κάνουν κάτι που πραγματικά μετράει. Οι φοιτητές που αγωνιούν για το εργασιακό τους μέλλον, που αγωνίζονται για να μπορούν να σπουδάζουν χωρίς να βάζουν το χέρι στην τσέπη, οι μαθητές που αντιπαλεύουν τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για ένα σχολείο ακόμη πιο ακριβό εξεταστικό κέντρο, οι νέοι εργαζόμενοι και οι άνεργοι που θέλουν να δουλεύουν ανθρώπινα ωράρια και να αμείβονται αξιοπρεπώς για τη δουλειά τους, μπορούν να κάνουν κάτι που θα μετρήσει, κάτι που θα έχει αποτέλεσμα. Αυτό που θα έχει πραγματική αξία είναι να πάρουν θέση μάχης. Θέση μάχης για τη ζωή τους, δυναμώνοντας το ΚΚΕ στις ευρωεκλογέ στηρίζοντας τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης σε δήμους και περιφέρειες, δυναμώνοντας την εργατική λαϊκή αντιπολίτευση στην πολιτική που μας δικαιώματα και φορτώνει το λαό συνεχώς με νέα βάρη για να στηρίζονται τα κέρδη των λίγων. Ήδη τα διάφορα επιτελεία του συστήματος και των κομμάτων του, τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να βρουν την νεολαία, να πιάσουν τον παλμό της, να τη να εκτιμήσουν τι στάση που θα κρατήσει. Του απασχολεί πραγματικά και πρέπει να πάρουν καθαρή απάντηση. Ότι δηλαδή η νεολαία θα πει το πιο δυνατό ναι στο ΚΚΕ που είναι το πιο δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Φτώχειας, του πολέμου, του εθνικισμού, του φασισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Μνημονίων Διαρκείας. Αξιοποιούν το γεγονός ότι η νεολαία έχει γεννηθεί και μεγαλώσει χωρίς να έχει γνωρίσει κάτι άλλο μαθαίνοντας ότι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μονόδρομος. Επιδιώκουν να υποταχθεί, να στηρίζει νεολαία την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό άλλωστε δαπανούν εκατοντάδες εκατομμύρια σε προγράμματα αφιερωμένα σε νέους και νέε παρουσιάζοντας το άσπρο μαύρο. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η καμπάνια που τρέχει αυτή την περίοδο, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέους, με σύνθημα «Αυτή τη φορά ψηφίζω» τριγυρνούν έτσι διάφοροι σε σχολεία και σχολές, προσπαθούν να πείσουν τους νέους και τις νέες να διαμορφώσουν στάση για τις ευρωεκλογές με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του συστήματος και βεβαίως σε καμία περίπτωση να μην χρησιμοποιήσουν για κριτήρια την ίδια τους την πείρα, αυτά που ζουν, τα προβλήματα τα δικά τους, των οικογενειών τους, τους αγώνες τους, τις αγωνίες για το μέλλον τους. Την ίδια ώρα Όλα τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα έχουν αισθήσει μια πραγματική μάχη για να δείξουν ποιο είναι ο, καλής, ο, πιο, ο πιο καλός μαθητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πιο καλός φίλος των κορακιών των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Διαφημίζουν ως αξίες την ελευθερία, την αλληλεγγύη, τη δημοκρατία, την ισότητα αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που από κοντά και ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε υπερψήφισή του για να επιστρέψει δήθεν η Ένωση αυτή σε, στις ιδρυτικές της αξίες, από τις οποίες υποτίθεται πως έχει εκτραπεί. Λες και την Ευρωπαϊκή Ένωση την ξεκίνησαν οι ανθρακορύχοι, οι λιμενεργάτες, οι άνθρωποι του Μόχθου και όχι οι μεγιστάνες του πλούτου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν, είναι και θα είναι για όσο υπάρχει μία ένωση των καπιταλιστών. Μία ένωση εχθρική για τα δικαιώματα των νέων. Αλλάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάζει με τον τρόπο που αλλάζει και το σύστημα που υπηρετεί. Γίνεται πιο επιθετική στη ζωή των λαών για να προστατεύονται και να μεγαλώνουν τα κέρδη και τα προνόμια μιας χούφτας μονοπωλίων. Το ζήτημα τελικά είναι να μετατραπεί αυτό που λένε αυτή τη φορά ψηφίζω για τις αξίες και τα ιδανικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μετατραπεί ότι αυτή τη φορά οι νέοι ψηφίζουμε για τις δικές μας αξίες, για τα δικά μας ιδανικά, η νεολαία ψηφίζει ΚΚΕ. Για ελεύθερη πρόσβαση στη ζωή με δικαιώματα. Γιατί η ελευθερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει πάνω από 16 εκατομμύρια ανέργους, πάνω από 4 εκατομμύρια άστεγους, 113 εκατομμύρια που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, 10% των μαθητών να αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σχολείο. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται με μνημόνια διαρκείας, ανασφάλεια για το παρόν και το μέλλον της νεολαία. Ψηφίζουμε ΚΚΕ για τη γνήσια έμπρακτη αλληλεγγύη που αποτυπώνεται στο σύνθημα όλοι για ένας και ένας για όλους. Γιατί αυτοί προκαλούν την νοημοσύνη μας όταν διαφημίζουν σαν αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αλληλεγγύη. Αυτοί που οργανώνουν πολέμους, επεμβάσεις, πραξικοπήματα, ξεριζώνουν μαζί με τον ΝΑΤΟ ολόκληρους λαούς από τις χώρες τους. Αυτοί που μαζί με την κυβέρνηση Τσίπρα και με όλες τις κυβερνήσεις έχουν κάνει τη χώρα μας αποθήκη ψυχών, το Αιγαίο θάλασσα νεκρών και τα ελληνικά νησιά κολαστήρια προσφύγων. Ψηφίζουμε ΚΚΕ για πραγματική δημοκρατία, όπου ο λαός και η νεολαία δεν θα είναι θεατές, αλλά πρωταγωνιστές στη ζωή τους. Γιατί η δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δικτατορία και η εξουσία των λίγων πάνω στις ζωές των πολλών είναι τα όχι που έγιναν ναι μέσα σε μία νύχτα. Η δημοκρατία τους σημαίνει ηλεκτρονικό φακέλωμα, ένταση της καταστολής, ένταση της πολεμικής προετοιμασίας, ξέπλυμα και στήριξη φασιστικών ναζιστικών δυνάμεων, ακόμα και ένοπλων. Ψηφίζουμε ΚΚΕ για αληθινή ισότητα, χωρίς διαχωρισμούς με βάση την τσέπη μας. Γιατί η ισότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνει πάντα στη ζυγαριά κόστους-οφέλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της θεωρούν κόστος την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Φτάνουν μέχρι και στο σημείο, σε πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναφέρουν το εξή έναν τριχιαστικό. Είναι, λένε, οικονομικά αποδοτικότερο να προστατευτούν από την πλημμύρα εκείνη με τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία παρά οι φτωχή. Αυτή ήταν τελικά, είναι και θα είναι όσο υπάρχει και το λαϊκό κίνημα το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φίλες και φίλοι, τα μέλη της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας τα ξέρετε. Μαζί αγωνίζεστε στις σχολές σας και μαζί πετύχατε ορισμένες σημαντικές νίκες. Να πάρουν τη μεταγραφή τους οι φοιτητέ που τη δικαιούνται. Να μην πεταχτούν οι φοιτητές έξω από τις αιστείες. Να μπλοκαριστούν ερευνητικά προγράμματα στην υπηρεσία του δολοφονικού μηχανισμού του ΝΑΤΟ να μην αποσπαστεί η παιδαγωγική επάρκεια από τα πτυχία. Οι χιλιάδε φοιτητέ και φοιτήτριε που θα ψηφίσουν το ΚΚΕ ξέρουν που θα πάει η ψήφο του. Ξέρουν ότι θα γίνει επιπλέον δύναμη για τι δικέ του διεκδικήσει για αυτά που είναι πραγματικά προοδευτικά σήμερα. Για πτυχίο δηλαδή που θα δίνει πρόσβαση χωρίς επιπλέον προϋποθέσεις στο επάγγελμα που ο καθένας έχει επιλέξει, που δεν θα αποτελεί ακόμα ένας προ... ένα προσόν όπως γίνεται σήμερα. Για δωρεάν σπουδές και όχι πανεπιστήμια με δίδακτρα και φοιτητέ πελάτες. Για έρευνα στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών και όχι για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, της πατέντας, της κατεπιλογήν αξιοποίηση επιστημονικών επιτευγμάτων σε όλους τους τομείς. Η συλλογική διεκδίκηση όλων όσων έχει ανάγκη σήμερα η νεολαία για να μπορέσει να ζήσει με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες της εποχής μας είναι και η πραγματική απάντηση στην πολιτική της συντήρησης, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την πάει τρένο και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και πριν από αυτόν η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το μήνυμα... Είναι. αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που μπορούν να στείλουν οι φοιτητέ και στις φοιτητικέ εκλογές που είναι σε μία εβδομάδα από τώρα στις 10 του Απρίλη, αναδεικνύοντας την πασπουδαστική πρώτη δύναμη σε πολύ περισσότερους συλλόγους με ανεβασμένα ποσοστά σε όλη την Ελλάδα. Και γι' αυτό λοιπόν δίνουμε μέχρι τελευταία στιγμή τη μάχη για να στηρίξουν και να συμμετέχουν ακόμα περισσότεροι φοιτητέ και φοιτήτριε στα ψηφοδέλτια τη Πασουδαστική για να έχουμε συλλόγους ζωντανούς, μαχητικούς, με πολύμορφη αγωνιστική, μορφωτική, πολιτιστική δραστηριότητα και όχι συλλόγους φαντάσματα όπως τους θέλουν αυτοί που διαλύουν το παρόν και το μέλλον των φοιτητών.